Πετρουπογιώτες και Πετρουπογιώτισες. Σύντροφοι συναγωνιστές, φίλες και φίλοι, την προηγούμενη Κυριακή ο λαός Πετρούπολης έκανε το βήμα. Σήμερα έκανε το άλμα. Η λαϊκή συσπήρωση είναι ξανά δημοτική αρχή στο Δήμο Πετρούπολης. Η παρένθεση που άνοιξε το 2019 σήμερα έκλεισε. Και είμαστε περήφανοι γιατί δώσαμε έναν αγώνα τίμιο, καθαρό. Κοιτάξαμε τους Πετρουπογιώτες στα μάτια. Δεχτήκαμε πόλεμο την τελευταία ιδιαίτερα εβδομάδα. Συκοφαντίες, χιδεότητες. Δώσαμε όμως τον αγώνα όλοι μαζί. Και τα καταφέραμε όλοι μαζί. Γιατί εμείς απευθυνόμαστε στη μεγάλη πλειοψηφία του λαού. Και δώσαμε ένα αγώνα τίμιο όπως κάναμε πάντα. Έναν αγώνα του Νίκου του Παξιμαδά, του Γιώργου του Γιώργου, του Θωμά του Κοτσαμπά. Ένα τέτοιο αγώνα κάναμε και εμείς σήμερα. Έτσι λοιπόν και το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε όλοι μαζί απέναντι σε μια πολιτική που υποβαθμίζει τη ζωή μας, απέναντι σε μια πολιτική που μας γεμίζει φτώχεια, ακρίβεια, ανεργία. Όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να μπλοκάρουμε αυτά τα αντιλαϊκά σχέδια. Όλοι μαζί να κάνουμε την πόλη μας πιο όμορφη, πιο ανθρώπινη, βάζοντας σε προτεραιότητα έργα και υποδομές που έχει ανάγκη ο λαός, η νεολαία, βάζοντας μπροστά τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, τις ανάγκες των πολλών, όχι τα κέρδη των λίγων. Σφίγγουμε το χέρι μας στο λαό του Χαϊδαρίου, της Κεσαριανής, της Πάτρας και του Τυρνάβου. Συνεχίζουμε λοιπόν, όπως λέγαμε και προεκλογικά, με το χαμόγελο στα χείλη. Γιατί έτσι εμείς ξέρουμε να πολεμάμε και να χαμογελάμε. Γιατί είναι χαμόγελο αισιοδοξίας. Είναι το χαμόγελο του αγώνα, της διεκδίκησης. Γιατί έτσι θα χαμογελάσει ξανά και ο λαός της πόλης μας. Προχωράμε λοιπόν όλοι μαζί και νικάμε όλοι μαζί. Το 2019, και παρά το γεγονός ότι η διοίκηση του Δήμου έπεσε στον κύριο Βλάχο, εμείς στήσαμε εδώ ένα μεγάλο γλέντι. Γιατί στις ήττες φαίνονται οι χαρακτήρες. Και εμείς ξέρουμε να παλεύουμε ακόμα και όταν χάνουμε. Σήμερα λοιπόν να ξαναστήσουμε το ίδιο γλέντι, αλλά κερδισμένοι. Και κερδισμένος να είναι όλος ο πετρουπογιώτικος λαός. Καλή συνέχεια, καλή υγεία και καλούς αγώνες. Να είστε καλά.